Μόνο Αύγουστος έχει πάει καλά, γιατί προηγούμενο μήνες δεν δουλέψαμε. Μετά το πέρας των τριών μηνών του καλοκαιριού, οι καταστηματάρχες της οδού 1866 κάνουν ένα σύντομο απολογισμό για τον αντίκτυπο που είχαν οι τελευταίοι μήνες στα ταμεία τους. Σε έναν από τους παλαιότερους τουριστικούς δρόμους του Ηρακλείου, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων έχοντας πολλά χρόνια στο κοντέρ τους, μας επιβεβαιώνουν το ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα. Κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον, έχουν και αυτή κρίση πλέον. Είπαμε και αυτοί, μετά κάνανε προσφορές στα ξενοδοχεία, φέρανε κόσμο που δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να ξοδέψει, μπαίνουν μέσα, τρώνε, πίνουν, κοιμούνται και okay, κάνουν μια βόλτα. Αυτό είναι όλο. Έχει κόσμο πολύ, όμως δεν έχει δουλειά. Η τουριστική κίνηση κυμαίνεται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τους τζίρους των καταστημάτων. Με τα οικονομικά προβλήματα να μαστίζουν τα ευρωπαϊκά σπίτια και ακόμα περισσότερο τα ελληνικά, οι επισκέπτες διστάζουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη, προσπαθώντας να διατηρήσουν τις διακοπές τους εντός προϋπολογισμού. Νομίζω όλοι κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο φέτος. Προτιμούν να ξοδεύουν αλλού τα χρήματά τους, πιο πολύ να τρώνε έξω, να διασκεδάζουν παρά να ψωνίζουν. Έχει ακριβήνουν τα πολλά πράγματα. Ο κόσμος δεν έχει. Παζάρια γίνονται συχνά. Συνέχεια. Συνέχεια. Κυρίως από Έλληνες και Ισραήλ. Ψωνίζει ο κόσμος που έρχεται. Ψωνίζει σε ικανοποιητικό βαθμό, θα έλεγα. Μπορεί να λείπει ο καλός ο τουρίστης που θα πάρει και την ποσότητα και ακριβή ποσότητα. Αλλά ψωνίζει. Στα θετικά της φετινής σεζόν συγκαταλέγονται οι έντονες προσπάθειες για επέκταση της τουριστικής περιόδου, οι οποίες φαίνεται να αποδίδουν καρπούς και να διατηρούν για μήνες ακόμα την τουριστική κίνηση στο νησί σε ικανοποιητικά επίπεδα.